Σύμφωνα με τον Άρντα Μευλού, το γλου αμυντικό εμπειρογνώμονα, η καθέλκυση του μήνυ αεροπλανοφόρου Ανατόλου σε λίγου μήνε θα προσδώσει μεγάλη ισχύ στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ειδικά σε αποβατικέ επιχειρήσει. Ερώτηση. Ποιου τύπου επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν στο TCG Ανατόλια. Θα δούμε σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, UAV ελικόπτερα γενική χρήση. Θα μπορούσε το αεροσκάφο AV-8B Harrier να είναι η επιλογή αντί του F-35B. Απάντηση. Το TCG Αναντόλου είναι ένα πολεμικό πλοίο επίδειξη ισχύω. Είναι ένα μεγάλο πλοίο του οποίου η κύρια αποστολή του είναι η μεταφορά ενό πλήρου στάγματο πεζοναυτών στην περιοχή τη επιχείρηση με όλα τα μέσα, τον εξοπλισμό και τα όπλα του. Επίση θα μπορεί να χρησιμεύσει από ναυαρχίδα σε πολυεθνικέ επιχειρήσει έω την οργάνωση επιχειρήσεων βοήθεια. Την οργάνωση επιχειρήσεων έκτακτη ανάγκη και άλλα. Τα ελικόπτερα γενική χρήση και μεταφορά είναι πολύ σημαντικά για τι περισσότερε από αυτέ τι αποστολέ, καθώ και τα επιθετικά ελικόπτερα για τι αμφίβιε επιχειρήσει των πεζοναυτών. Επομένω, βραχυπρόθεσμα και τα UAV φαίνεται να αποτελούν πρωταρχική ανάγκη, αφού βοηθούν τα μέγιστα στι επιχειρήσει επιθετικών ελικόπτέρων κατά τη διάρκεια τη δράση των Τούρκων πεζοναυτών. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα είναι το ζήτημα των αεροσκαφών F-35B, τα οποία στην τρέχουσα συγκυρία δεν μπορούμε να τα έχουμε. Τα αεροσκάφη AV-8B Harrier δεν φαίνεται να αποτελούν μια πολύ ρεαλιστική λύση. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αυτός ο τύπος αεροσκάφους, καθέτου από απογειώσεως προς γειώσεως, είναι πεπαλαιωμένος και δεύτερον, το αποσύρουν όλοι οι νυν χρήστες του. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν επρόκειτο να αγοράσουμε αυτά τα αεροσκάφη από τις Ηνωμένε Πολιτείε, από την Ισπανία ή από την Ιταλία, θα απαιτούνταν η ειδική άδεια των Ηνωμένων Πολιτείων ως κύριο κατασκευαστή. Σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον δεν φαίνεται δυνατόν ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε αυτήν την άδεια. Επομένως, τα αεροσκάφη Harrier δεν μπορούν να είναι επιλογή μας. Ακόμα όμω και χωρί τα αεροσκάφη F-35B, το αεροπλανοφόρο μα θα προσθέσει μια μεγάλη δύναμη στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Όσο για τα UAV μεσαίου και μεγάλου τύπου, αυτά θα φιλοξενούνται στο TCG Ανατόλια. Αυτό που εννοούμε εδώ είναι ότι αυτά τα αεριοχήματα θα καλύψουν τις ανάγκες παρακολούθησης, αναγνώρισης, ειδικά σε αμφίβιες επιχειρήσεις. Ωστόσο, όταν βάλουμε τις λέξεις Ανατόλου και UAV μαζί, αυτό που συνήθως σημαίνει είναι ένα επανδρομένο μαχητικό αεροσκάφος. Προς το παρόν δεν υπάρχει μελέτη γι' αυτό. Η πιο κοινή χρήση μη επανδρομένων οχημάτων τύπου ελικοπτέρου θα είναι και αυτή μέσα στα σχέδιά μα. Αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μπορούν να εξοπλιστούν με μία έω δύο τορπίλε ή ρουκέτε μικρού μεγέθους, για δράση κατά μονάδων επιφανία ή υποβρυχίων. Ωστόσο, εάν μιλάμε μόνο για το DCG Ανατόλου, το οποίο έχει φτάσει στο στάδιο δοκιμή αποδοχή, δεν υπάρχουν πλατφόρμες με τη μορφή μη επανδρομένων μαχητικών αεροσκαφών, όπω ονειρεύονται όλοι. Καταλήγει ο ίδιο μεταξύ πολλών άλλων. Αυτό που εξάγουμε ω συμπέρασμα από τι δηλώσει του Τούρκου ειδικού και μα αφορά άμεσα είναι η κύρια χρήση του τουρκικού αεροπλανοφόρου ω σκάφο για αποβατικέ επιχειρήσει. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις αποβατικές ασκήσεις που διεξάγει συνεχώς ο τουρκικός στρατός, σε όλες τις μικρές και μεγάλες ασκήσεις μόνιμα πλέον, έχουμε το συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονται μεθοδικά εδώ και χρόνια για επιθετικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Δεν φοβίζει όμω σε καμία περίπτωση ούτε το μέγεθο ούτε ο εξοπλισμό του TCG Ανατόλια την ελληνική πλευρά, αφού σίγουρα αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο για τα ελληνικά ραφάλ, τα οποία ω γνωστόν θα εξοπλιστούν με πραγματικά τρομερού πυράβλου που μπορούν να το διαλύσουν. Απλά γίνεται για μία ακόμη φορά ακόμα πιο κατανοητό γιατί ακριβώς φωνασκούν οι Τούρκοι όλο το προηγούμενο διάστημα, κατηγορώντας την Ελλάδα για εξοπλισμό των ελληνικών νησιών και μικρονήσων και γιατί δεν αποδέχονται την ελληνική κυριαρχία σε μερικές δεκάδες από αυτά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.